Κλιμακώνεται η σύγκρουση της κυβέρνησης με την αξιωματική αντιπολίτευση και τους συνδικαλιστές της ΔΕΗ με αφορμή την επιστράτευση των απεργών μετά την απόφαση των δικαστηρίων που έκρινε παράνομη και καταχρηστική την απεργία στη ΔΕΗ. Η κυβερνητική εκπρόσωπος Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή Μέγα Σαββατοκύριακο, κατηγόρησε ευθέως τους συνδικαλιστές της ΔΕΗ ότι εξυπηρετούν τις σκοπιμότητες του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήταν υποκινούμενοι και τους χρησιμοποιούν ως όχημα, γι' αυτό το κατάλαβαν και οι εργαζόμενοι, και δεν έχει και συμμετοχή η απεργία. Δημοκρατία είναι να γίνονται σεβαστοί οι νόμοι. Τι λέει, η απεργία γίνεται με συνδικαλιστικό αίτημα. Όταν δεν γίνεται με συνδικαλιστικό αίτημα και γίνεται με γενικότερο αίτημα, ο συνδικαλιστής γίνεται υποχείριο κάποιο ο οποίος θέλει. Να σας πω, του κύριου Τσίπρα για την περίπτωση δηλαδή τώρα, ο οποίος θέλει να βγάλει το καλοκαίρι του τον αμφισβητούν κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο από μια ομάδα. Φαίνεται εδώ υπήρχε μια προετοιμασμένη, αν θέλετε, απόφαση αυτής της κυβέρνησης να μας πάει να μας δει στο χαγί. Εμείς θα συνεδριάσουμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο το μεσημέρι, θα πάρουμε κάποιες σχετικές αποφάσεις. Για το θέμα της απεργίας, σε περίπτωση δεν θα δώσουμε σε καμία περίπτωση εντολή στα μέλη μας να παρανομίζουν. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος, μιλώντας στο Sky, κάλεσε τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ σε πολιτική ανυπακοή και να μην δεχτούν τα φύλλα επίταξης. Ενώ ο Μανώλης Γκλέζος από τις Βρυξέλλες τόνισε ότι το θέμα της μικρής ΔΕΗ είναι θεμελιώδης και δεν πρέπει να ψηφιστεί. Το πρόβλημα ολόκληρο της ΔΕΗ και για λόγους ασφαλείας είναι ανεπίτρεπτο η ενέργεια να περνάει στα χέρια ξένων. Έχει το δικαίωμα η κυβέρνηση να ενεργεί την ώρα που έχει χάσει ουσιαστικά τη διαδηλωμένη. Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως θεωρούν ότι το θέμα της ΔΕΗ πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η πρότασή τους να συγκεντρώσει τις 120 ψήφους στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα λένε ότι είναι ενάντια στο νομοσχέδιο αυτό. Μήπως αυτό σημαίνει ότι φτιάχτηκε ή μπορεί να φτιαχτεί ή φτιάχνεται μέτωπο της αντιπολίτευσης επειδή λένε όχι στο νόμο για τη μικρή ΔΕΗ? Όχι βέβαια,